Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΕΛΓΑ με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λικουρέτζο. Ξέρετε, σκεφτόμουν, πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Πολύζο. Καλησπέρα. Μάλλον, επειδή έχω καταλάβει τον τρόπο λειτουργίας σας και τις σκέψεις και τις ψυχής σας, πάλι ναι θα λέγατε. Αλλά λέω, αν κάποιος άνθρωπος που λέει τον ναι σε μια τέτοια θέση είχε υπόψη του ότι θα έφερνε όλο αυτό που συμβαίνει στον πλανήτη, η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, γιατί πια έχουμε φύγει από το πεδίο της αλλαγής, θα προκαλούσε όλα αυτά, αν θα το έλεγε το ναι με όλη του την καρδιά. Τι δεν έχει συμβεί, πείτε μου. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί. Θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια. Όταν ο Πρωθυπουργός μου ανέθεσε αυτή την αρμοδιότητα, δεν γνώριζα τον οργανισμό. Και συγγνώμη να κλείσω ένα τηλέφωνο εδώ πέρα. Παρακαλώ. Δεν γνώριζα τον οργανισμό σε όλη του την έκταση των αρμοδιοτήτων και φυσικά κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την ταχύτητα με την οποία επιδεινώνονται οι κλιματολογικές συνθήκες και προκαλούνται τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι καταστροφικές ζημίες. Όμως, από την αρχή της θητείας μας εδώ και σε συνεργασία με τους κατά διαστήματα υπουργούς, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Λιβανό και τώρα με τον κύριο Γιωργαντά, και με την στενή συνεργασία με τον κύριο Τριαντόπουλο, τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό και τους οικονομικούς υπουργούς, διαμορφώσαμε ένα θεσμικό πλαίσιο και μέσα από το οποίο μπορούμε με ταχύτητα και ευελιξία αφενός και με την οικονομική στήριξη από την κυβέρνηση να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των αγροτών μέχρι εκείνου του επίπεδου το οποίο διασφαλίζει τουλάχιστον ότι δεν αδικούνται από τις εκτιμήσεις των ζημιών, τον προσδιορισμό των αποζημιώσεων. Καθιερώσαμε, για παράδειγμα, όπως ξέρετε, το θεσμό των προκαταβολών, κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Υπήρξαν στις ακραίες περιπτώσεις, στις περιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθήκων, άρα και καταστροφών, ευεργετικές άλλες διατάξεις από τον ΕΛΓΑ, όπως δεν παρακρατούμε το 20%, το οποίο από τον νόμο οφείλουμε να το παρακρατούμε, αλλά με νομοθετική ρύθμιση για να στηρίζουμε τους αγρότες που δοκιμάζονται όταν μια περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο συναντήληψης, συνεργασίας που μας έχει φέρει στο επίπεδο να διατηρούμε το κύρος του οργανισμού και την εμπιστοσύνη των αγροτών στον ΕΛΓΑ. Ναι, ξέρετε, επειδή εμείς ζούμε εδώ, όλα αυτά μαζεμένα δεν τα έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια και δεν είμαστε και τίποτα νιάτα πια. Έτσι, γι' αυτό πραγματικά το σκεφτόμουν. Ελάτε να δούμε τι γίνεται με τα τελευταία που είχαμε, διότι είχαμε τόσες βροχοπτώσεις τον τελευταίο καιρό που ακόμη και λαχανικά όπως είναι η ντομάτα που σαπίζει πια σε κάποιες περιοχές από τη συνεχόμενη βροχόπτωση, λέγαμε θα μπορούσε να είναι ευεργετική αυτή η βροχή για τις καλλιέργειες αυτές. Δεν μιλούμε για τις καλλιέργειες των φρούτων και όλα αυτά που έχουν συμβεί μόλις σε μια-δυο εβδομάδες. Βρισκόμαστε στο εξής. Υπάρχουν ζημίες οι οποίες εντάσσονται στις πρόνοιες της καλύψης του κανονισμού. Αυτές ακολουθούν τον δρόμο τους. Τι εξαιρείτε? Υπάρχουν ζημίες από τις βροχοπτώσεις οι οποίες εξαιρούνται. Μάλιστα. Διότι η ζημία δεν προκαλείται μόνο από τη βροχόπτωση, αλλά από μύκητες οι οποίοι αναπτύσσονται. Σωστά. Που είναι λοιπόν, πάμε στην κατηγορία των ασθενειών, και άρα εδώ πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν, να το πούμε απλά. Ποιος είναι ο σχεδιασμός μας τώρα, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΛΓΑ? Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι εντάσσεται στον κανονισμό, διαβεβαιώνουμε τους αγρότες, όπως πάντα, ότι θα αποζημιωθούν μέχρι τελευταίο ευρώ σε ό,τι δικαιούνται. Και θα αποζημιωθούν μέσα στο πνεύμα της εποχής, όπου γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το υψηλό κόστος των καλλιεργητικών, της ενέργειας, των αγροεφοδίων. Άρα δηλαδή ο ΕΛΓΑ έχει την ευαισθησία η οποία απαιτείται για την αξιολόγηση των ζημιών.
χωρίς βεβαίως υπερβολές, αλλά κυρίως χωρίς αδικίες και χωρίς αυστηρότητα. Στις ζημίες οι οποίες δεν εντάσσονται στον κανονισμό, που είναι πολλές και αφορούν τις καλλιέργειες, τις δενδροκαλλιέργειες. Εκεί η κυβέρνηση, αφού πάρει τις εκθέσεις του ΕΛΓΑ, οι οποίες εκπονούνται ήδη και από το υποκατάστημα της Μαθίας και από της Βέρειας και από το υποκατάστημα της Λάρισας και της Δυτικής Μακεδονίας, αύριο θα είμαστε με τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργαντά, στην Ημαθία. Την Παρασκευή εγώ θα είμαι στη Δυτική Μακεδονία, Βελβεδό και Αμίντεο Φλωρίνης. Αμέσως λοιπόν μετά την επιστροφή από τη ΔΕΘ θα μελετηθούν και αναζητείται άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, ούτως ώστε να υπάρξουν ενισχύσεις στους παραγωγούς για την απώλεια εισοδήματος την οποία θα υποστούν εξαιτίας αυτών των εντόνων βροχοπτώσεων, των πρωτόγνωρων βροχοπτώσεων, των πρωτόγνωρων χαλαζοπτώσεων που έχουν ισοπεδώσει τις φετινές καλλιέργειες. Άρα θα βρεθεί ένας μοχλός εκτός ΕΛΓΑ, γιατί λέτε ναι. Εκτός ΕΛΓΑ. Κύριε Πολύζο, να πάει ας πούμε στο χαρτοφυλάκιο, επειδή τον μνημονεύσατε, γι' αυτό το λέω, να πάει στο χαρτοφυλάκιο του κυρίου Τριαντόπουλου, μήπως από εκεί δηλαδή μπορέσετε να βρείτε κάτι. Με βλέπετε να χαμογελώ με αισιοδοξία, διότι η συνεργασία με τον κύριο Τριαντόπουλο έχει αποφέρει όχι για την κυβέρνηση, για τους παραγωγούς χειροπιαστά αποτελέσματα. Και είμαστε σε αυτή τη συζήτηση. Διότι πρέπει κάθε πληρωμή να είναι απόλυτα νόμιμη. Αυτό μην το ξεχνάνε οι παραγωγοί μας και μην το ξεχνάμε και εμείς που ηγούμεθα των οργανισμών και της κυβέρνησης. Διότι δεν θέλουμε να επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος, τα οποία τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα οποία μας ταλανίζουν ακόμα και σήμερα για περισσότερο από 10 χρόνια. Άρα, με ψυχραιμία και υπομονή, προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη νόμιμη επαναλαμβάνω λύση, ούτως ώστε και να ενισχυθούν οι παραγωγοί μας και να μην προκύψουν προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι όλα πια έχουν αποκτήσει άλλες ταχύτητες στις αποζημιώσεις. Δεν μιλώ δηλαδή για τις θεομηνίες που αφήνουν αυτές τις πληγές πίσω, σε φυτικό, ζωικό κεφάλαιο, πέρα εννοώ από σπίτια, επιχειρήσεις και πάει λέγοντας. Έχετε δώσει άλλες ταχύτητες στις αποζημιώσεις επί των ημερών σας, καταλαβαίνω, Πρόεδρε. Ήτανε όταν αναλάβαμε, ποιο ήταν το παράπονο ή αν θέλετε η κατηγορία σε βάρος του ΕΛΓΑ. Οι μεν εκτιμητές να εμφανίζονται 3-4 μήνες μετά από τη ζημιά, οι δε αποζημιώσεις να ξεκινούν να καταβάλλονται 15-18 μήνες αργότερα. Αυτά λοιπόν τα δύο θέματα, η σημερινή διοίκηση και εγώ ως πρόεδρος θέσαμε ως κεντρικό πρόβλημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Και αυτό το επιτύχαμε αλλάζοντας τις διαδικασίες εσωτερικά, με την υποστήριξη βεβαίως του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΛΓΑ, των προϊσταμένων, των υπαλλήλων, των τακτικών και εκτάκτων γεωπόνων και εκτινιάτρων, αλλά η διοίκηση έδωσε μία όθηση σε αυτή τη διαδικασία και πολλές φορές ψηφίσαμε διατάξεις στη Βουλή με τις οποίες δώσαμε και ένα κίνητρο, μικρό, δεν λέω μεγάλο, μικρό κίνητρο. Δηλαδή να αυξηθούν οι υπερορίες, να αυξηθούν τα εκτιμητικά τέλη, να διπλασιαστούν τα εκτιμητικά τέλη τα οποία δίδουμε στους εκτιμητές μας, στους γεωπόνους μας. Στηρίξαμε τις προσπάθειές τους, διαθέσαμε περισσότερα αυτοκίνητα ενοικιαζόμενα ώστε την περίοδο της πανδημίας να μην κινδυνεύουν. Ό,τι μπορούσε και πέρναγε από τις αποφάσεις της διοίκησης, το έχουμε κάνει. Και τώρα παλεύουμε μαζί με τους υπαλλήλους μας να αυξηθεί το τίμημα της χιλιομετρικής αποζημίωσης από 15 λεπτά το χιλιόμετρο σε 25, διότι με την αύξηση της βενζίνης στην πραγματικότητα μπαίνουν μέσα πηγαίνοντας στα χωράφια για να κάνουν τις εκτιμήσεις. Σημειώνω ότι το 0,15 ήταν όταν είχε υπολογιστεί, όταν η βενζίνη είχε 62 λεπτά. Σήμερα η βενζίνη υπερβαίνει τα 2 ευρώ. Έτσι, είναι δίκαια πράγματα. Έχει πάρει υπογραφή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι στο τελικό στάδιο στο Υπουργείο Οικονομικών. Πιστεύω σύντομα να έχουμε νέα και από εκεί. Ναι, γιατί γκρινιάζουν καμιά φορά οι παραγωγοί για τα συνεργεία με το πόσο γρήγορα ανταποκρίνονται κλπ. Να τα έχουν και αυτά υπόψη. Καλά κάνατε και τα λέτε. Ευχαριστούμε. Καλά κουράγια, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ. Είστε επανειδήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνε μακάρι καλό. Να βγαίνουμε χωρίς αφορμές. Να βγαίνουμε έτσι χωρίς να υπάρχει επικαιρότητα και να λέμε για το πώς αυτός ο οργανισμός,
που είχε παλιοκαιρίστικα χαρακτηριστικά, κάθε μέρα εξυγχρονίζεται έτσι περαιτέρω. Και νομίζω αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχετε κάνει στις μέρες σας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,